Καλημέρα. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο κλείσιμο μιας τουριστικής χρονιάς. Δεν έκλεισε ακόμα. Δόξα τω Θεώ, δεν έκλεισε ακόμα. Και σε κάποια νησιά μας κρατάει ακόμα με δύναμη. Όπως προφανώς είναι ένα από αυτά. Και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με το νησί συνολικά, αλλά και την περίοδο αυτή. Εχθές είχα την ευκαιρία με τους συνεργάτες μου να επισκεφθώ κάποια έργα και το βράδυ να έχουμε μια μεγάλη συνεργασία στο Δημαρχείο με τον κύριο Δήμαρχο και τους δικούς του συνεργάτες για αρκετές ώρες, να συζητήσουμε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν και με το παρόν, αλλά κυρίως με το μέλλον. Θα ξεκινήσω από τον τουρισμό, που νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Και είναι το κυρίαρχο γιατί, μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες μας χτύπησαν, βρεθήκαμε σε μια τουριστική περίοδο, σε μια τουριστική χρονιά, το 2022, για την οποία είχαμε ακούσει πριν ότι θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, γιατί η έξοδος από την πανδημία θα είχε ένα μεγάλο χρόνο αδράνειας από τα πιο επίσημα χείλη και από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού. Και απέδειξε αυτή η γειτονιά της Ελλάδας, η νησιωτική, το Νότιο Αιγαίο, πολύ περισσότερο τα νησιά μας, οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι βοήθησαν και τα μικρότερα και το παρέσυραν όλο πάρα πολύ ψηλά. Απέδειξε ότι η ζωή με σχέδιο, το οποίο υλοποιείται με αποφασιστικότητα και αφοσίωση, είναι αυτό το οποίο πρώτον έχουμε ανάγκη και βέβαια είναι αυτό το οποίο φέρνει και αποτελέσματα. Μέχρι 30 Οκτωβρίου, οικός σε ό,τι αφορά αφίξεις διεθνείς, είτε με απευθείας πτήσεις, είτε με επιβάτες που άλλαξαν αεροπλάνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δηλαδή ήρθαν με πτήση από το εξωτερικό και το Ελευθέριος Βενιζέλος μετά πέταξαν στην ΚΟ κατευθείαν, έχει ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύρια επιβάτες. Εδώ δεν έχουμε ακτοπλοεία μέσα και για μας ήταν ένα στοίχημα και παραμένει να μπορέσουμε να, για όλα μας τα νησιά βέβαια αυτό, 1,3 εκατομμύρια σημαίνει στους απευθείας, αυτές που ήρθαν με διεθνείς πτήσεις απευθείας στο νησί της ΚΟ σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ μέχρι τώρα το 2019 είναι ένα 60% πάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν αναλογιστεί κανένας όλο το περιβάλλον στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια ξεπερνάει το 8% μαζί με τους επιβάτες που ήρθαν από το εξωτερικό, αεροπορικός με πτήση εσωτερικού, επαναλαμβάνω, μετεπιβίβαση από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο των νησιών μας, όπως και στην ΚΟ. Ξεκινώντας από τους εργαζόμενους, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια χρονιά απαιτητική, όπου έλειψε προσωπικό παντού, σε όλα μας τα νησιά έλειπε προσωπικό, σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο έλειπε προσωπικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, εμείς κοιτάμε τα του οίκου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παραλαμβάνω πρωτίστως στους εργαζόμενους, στο σύνολο της κοινωνίας όμως, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, όπου έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Και η χώρα κέρδισε πόντους. Τα νησιά κέρδισαν ΑΕΠ, τα νησιά κέρδισαν
μερίδιο αγοράς στις τουριστικές αγορές της Ευρώπης, γιατί, όπως είπα και πριν, μετά από αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις και όλο αυτό το οποίο είχε προηγηθεί, νομίζω είναι ευρέως αντιληπτό ότι το προφανές δεν ήταν ότι θα γινόταν ένα νέο ρεκόρ και θα σπάγε και το ιστορικό ρεκόρ του 19. Νομίζω οι προβλέψεις ήταν πολύ περισσότερο απαισιόδοξες. Από την πλευρά μας, αισθανόμαστε ότι οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που κληθήκαμε να πάρουμε, αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα που προηγήθηκαν, όπως στη διαχείριση της πανδημίας, δεν υπήρχε εύκολη απόφαση, καμία εύκολη απόφαση, και δεν υπήρχε και καμία απόφαση η οποία η πρωτοβουλία να μην έπεσε, και λογικό είναι αυτό, να μην έπεσε σε μια πάρα πολύ σκληρή εσωτερική κριτική. Καλό είναι, σε ένα βαθμό υγιές, σε ένα βαθμό υπερβολικό, γιατί καμιά φορά ως λαός αγαπάμε και λίγο το άκρο, αλλά okay. Επαναλαμβάνω, υγιής διαδικασία, διάλογος, αντίλογος, μακάρι να γινόταν πάντα με επιχειρήματα, δυστυχώς δεν γίνεται, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα της εποχής. Πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες κάποτε θα ερχόταν η ώρα που θα κρινόντουσαν. Και το 2022 και τα αποτελέσματα του τουριστικού 2022, να ξέρετε, σε ένα σημαντικό ποσοστό οφείλονται στην διαχείριση που έγινε στον τόπο μας την περίοδο της πανδημίας. Από την πλευρά μας έχουμε αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση να έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο εύρος και φάσμα πρωτοβουλειών, δράσεων, αλλά και πάρα πολλών χρηματοδοτήσεων που ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο εκείνη της πανδημίας. Στήριξη επιχειρηματικότητας, στήριξη δομών υγείας. Στήριξη δομών υγείας, νομίζω, έγινε με έναν τρόπο απολύτως καθοριστικό για τις εξελίξεις που είχαμε στα νησιά μας. Και αυτό μας δίνει τη χαρά και την ικανοποίηση της παραγωγής ενός έργου το οποίο στοχεύει στο να προσφέρει λύσεις σε πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας. Η συνεργασία μας με όλους τους τουριστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, αλλά με όλους πια, είτε είναι tour operators, είτε είναι travel agents, αεροπορικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ στενή. Το πλάνο, όπως νομίζω είναι γνωστό και σαφές πια, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή. Αυτή ήταν μια απόφαση, εγώ δεν θα την πω δύσκολη. Νομίζω ότι ήταν όριμες οι συνθήκες. Λειτουργήσε καταλυτικά η πίεση της εποχής, αλήθεια είναι. Η μεγάλη μας στροφή στο ψηφιακό περιβάλλον, στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά μέσα, επίσης μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί εκεί μπορείς να αποτυπώσεις. Χτίσαμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ειδικών, επαγγελματιών, για τον στόχο αυτό, για τον σκοπό αυτό. Δώσαμε έναν εξαιρετικά μεγάλο προϋπολογισμό και τα αποτελέσματα ήταν και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Και θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε σε αυτό το μονοπάτι, γιατί ξαναλέω, όταν στα πολύ δύσκολα χρόνια, κάνεις μία στροφή, και αυτή φέρνει τα αποτελέσματα που σήμερα όλοι έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητάμε. Το ότι η εποχή έχει το ψηφιακό περιβάλλον πάρα πολύ ψηλά, αυτό είναι σαφές και αυτονόητο. Άρα, νομίζω ότι και εκεί ο δρόμος είναι καθαρός. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ολοκληρώνουμε
το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη χώρα μας, η καταληκτική του ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Του χρόνου το Δεκέμβριο κλείνει το χρηματοδοτικό εργαλείο καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή σε 14-15 μήνες από σήμερα. 14 μήνες από σήμερα. Το σύνηθες στην Ελλάδα είναι να τρέχουμε σαν διοίκηση, σαν λαός, την τελευταία στιγμή, λίγο πριν εκπνεύσει μία προθεσμία, να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας ή τους στόχους που έχουμε βάλει λίγο πριν το τέλος. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Είμαστε 14 μήνες πριν, έχουμε περίπου 105% απορρόφηση στο ΕΣΠΑ 14-20, πολύ ήρεμη για τους επόμενους 14 μήνες και ήρεμη όχι γιατί ήταν αυτός ο σκοπός αυτό, όχι. Ο σκοπός και ο στόχος ήταν διπλός. Πρώτον, να μην χαθούμε καθόλου πόροι. Αυτό είναι απολύτως εγγυημένο και ήδη εξασφαλισμένο. Και δεύτερον, να έχουμε το χρόνο, αντί να τρέχουμε να προλάβουμε, να έχουμε το χρόνο να προετοιμάσουμε και να τρέξουμε το επόμενο χρηματοδοτικό, την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, το ΕΣΠΑ 2021-2027, στο οποίο να θυμίσω για ακόμα μια φορά μια πολύ μεγάλη νίκη αυτής της περιφερειακής αρχής, ο διπλασιασμός του, αφού καταφέραμε αυτή τη συζήτηση των 20 ετών περί στόχου 1 στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, να την ανατρέψουμε και να μπαίνουμε στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό. Διπλάσιο προϋπολογισμό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες στην κοινωνία για την κάλυψη αναγκών. Και λέω ευκαιρίες για κάλυψη αναγκών, γιατί εύκολα πάει το μυαλό των συμπατριωτών μας όποτε μιλάμε για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σε έργα τεχνικά, απλά μπετά, σίδερα ή άσφαλτος, όμως δεν είναι αυτό το ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκή πόρη. Η ευρωπαϊκή πόρη είναι κυρίως άνθρωπος, είναι κοινωνία, είναι κοινωνική συνοχή, είναι ανάγκες ανθρώπινες. Είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να αισθανθούν ένα δίκτυ αγάπης και προστασίας από βρεφονηπιακούς σταθμούς που πληρώνουμε τα λειτουργικά, από κέντρα φροντίδας παιδιών αμαία, από κέντρα κοινότητας, ψυχική υγεία και κοινωνία μπροστά και ανθρώπινες ανάγκες πάνω απ' όλα μπροστά. Έχουμε 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2021-2027. Έχουμε το πράσινο φως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον τον Νοέμβριο, αυτό το μήνα, ανοίγουμε το ΕΣΠΑ 2021-2027 με τις πρώτες προσκλήσεις. Πρώτη μας δουλειά, κάποια έργα που ξέρουμε ότι δεν θα έχουν έργα, βάλτε εδώ δίπλα στη λέξη έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες, που ξέρουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουν, να δώσουμε την ομαλή συνέχεια από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Παράδειγμα, είναι ένα έργο τεχνικό, κάτι που κατασκευάζεται και ξέρουμε ότι δεν θα έχει τελειώσει, αλλά είναι και μια πρωτοβουλία όπως τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Νομίζω ελάχιστοι γονείς στα νησιά γνωρίζουν ότι τα vouchers των παιδιών που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς πληρώνονται από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφερειάς μας, πληρώνονται από εμάς. Ελάχιστοι το γνωρίζουν. Γιατί είμαστε όλοι πραγματικά πάρα πολύ επικεντρωμένοι σε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές και θεμητό είναι, και ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που γίνονται για το ανθρώπινο περιβάλλον, για να στηριχθεί η οικογένεια, να στηριχθούν οι συμπολίτες μας που έχουν μεγάλες ανάγκες. Ανοίγει το Νοέμβριο το ΕΣΠΑ 2021-2027 και χθες είχαμε την ευκαιρία στο Δημαρχείο το βράδυ μας, όλοι όσοι είμαστε σήμερα ενώπιον σας και οι συνεργάτες μας επιπλέον, και στο Δημαρχείο ο κύριος Δήμαρχος με τους συνεργάτες τους, και κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, κάποια πράγματα τα οποία ο Δήμος ετοιμάζει ή προετοιμάζει και σκέφτεται να οριμάσει στο κομμάτι το μελετητικό, να αδειοδοτήσει και θα ήθελε να βρει χρηματοδοτήσεις. Και κάναμε μια συζήτηση. Θα στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια όπου
γίνεται και πολύ περισσότερο και εδώ, θα τη στηρίξουμε με μία προσυνεννόηση, δηλαδή θα κάνουμε το εξής πια, ενημερώνουμε από πριν δυνητικούς δικαιούχους για το τι χρηματοδοτήσεις θα έρθουν την επόμενη περίοδο και πότε περίπου θα ανοίξει και η πρόσκληση. Οπότε να έχουν και ένα χρονικό ορίζοντα στο τι να περιμένουν. Είχα την ευκαιρία χθες, και για μένα είναι μια ύψιστη έτσι, προτεραιότητα από τις μοναδικές στιγμές της εμπλοκής κάποιου στην πολιτική. Επισκέφθηκα τον Άγιο Νικόλαο μαζί με τους συνεργάτες μου και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον κύριο Αφανάη. Ήταν πολύ συγκινητικό στη θέση ενός ναού που ήταν λαβωμένος να βλέπουμε σήμερα έναν Άγιο Νικόλαο να στέκεται εκεί υπέροχος, ανακαινισμένος. Εμείς μέχρι τέλος Νοεμβρίου, 20-25 Νοεμβρίου, νομίζω το αργότερο, το έργο το παραδίδουμε, θα έχει ολοκληρωθεί. Και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας, αυτή. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή να στεκόμαστε μπροστά σε μια δέσμευση, υπόσχεση, όπως θέλετε πείτε το. Δώσαμε το λόγο μας κάποτε σε έναν οργανισμό ο οποίος έψαχνε ένα στήριγμα. Δώσαμε το λόγο μας κάποτε σε έναν οργανισμό που έψαχνε ένα στήριγμα, ότι θα είμαστε εμείς αυτό το στήριγμα, το οποίο θα κάνει ό,τι περισσότερο και ό,τι καλύτερο μπορεί. Και τι κάναμε, ξεπεράσαμε κάθε όριο, είτε διοικητικό είτε οικονομικό. Να ξαναπώ ότι, και δεν θα κουραστώ να το λέω, αυτά δεν είναι έργα αρμοδιότητά μας. Αυτό έγινε, δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, ευθύνη, αρμοδιότητα με αυτά τα έργα. Αυτή ήταν μια απόφαση δική μας, εδώ, των ανθρώπων που βλέπετε σήμερα ενώπιον σας, που είπανε ότι, κοιτάξτε, είναι η τυπική νομική διοικητική στάση, είναι να πιέσουμε πολιτικά να έρθει η λύση από όπου πρέπει να έρθει. Αλλά βγήκαμε μπροστά και είπαμε εμείς θα βάλουμε τα χρήματα. Τα χρήματα δεν τα πήραμε χρήματα για τα έργα αυτά από πουθενά. Είναι από ίδιους πόρους της περιφέρειας. Ποια έργα είναι αυτά? Είναι τρία. Είναι τρία πολύ συγκεκριμένα έργα. Και σήμερα θα πάμε σε λίγο σε ένα ακόμα. Αλλά μένω στον Άγιο Νικόλαο. Ξαναλέω, η ανεκτίμητη στιγμή του να στέκεσαι μπροστά στην ολοκλήρωση μιας μακράς και επίπονης διαδρομής, όπου ηθικά είχες πει ότι θα τηρήσεις το λόγο σου και θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Δεν λυγίσαμε ούτε μία στιγμή σε ό,τι αντιμετωπίσαμε στην πορεία. Όπως δεν λυγίσαμε σε κανένα έργο, όπως δεν έχουμε πάρει και δεν έχουμε ποτέ πάρει πίσω το λόγο μας σε οτιδήποτε τον έχουμε δώσει. Και είμαστε όλοι, να ξέρετε, εξαιρετικά περήφανοι γι' αυτό. Είναι η Αγία Παρασκευή και αυτή πιστεύω μέσα στο Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί και σήμερα ξεκινάει και σε λίγο θα επισκεφθούμε στο Πλατάνι ένα μνημείο στον οποίο συμπατριώτες μας ασκούν την δική τους θρησκευτική ανάγκη, όπου και εκεί ξεκινά ένα έργο και αυτό δημοπρατημένο και χρηματοδοτημένο από την περιφέρεια μας. Την περιφέρεια η οποία δηλώνει το παρόν, έχει δεν έχει αρμοδιότητα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι η ζωή και η πολιτική είναι μεγέθη από τα οποία κανείς όχι μόνο δεν πρέπει να κρύβεται, αλλά πρέπει να μπαίνει μέσα πρώτα απ' όλα με πάθος. Πρώτα απ' όλα με πάθος. Και αναλαμβάνοντας ευθύνη. Επισκέφθηκα το έργο αρκετά σημεία του οδικού δικτύου
αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, του επαρχιακού οδικού δικτύου, στα οποία κάνουμε ένα φιλόδοξο έργο. Αυτό του δικτύου οδοφωτισμού. Είπαμε ότι θέλουμε φωτισμένο δίκτυο. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει παράδοση σε αυτό. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα έχει σκοτεινούς δρόμους. Όταν λέω η Ελλάδα έχει σκοτεινούς δρόμους, άμα φύγετε έξω από τις ελληνικές, από τον πολεοδομικό ιστό, έξω από τις ελληνικές πόλεις, όλοι οι δρόμοι της Ελλάδας είναι σκοτεινοί. Όλης της Ελλάδας. Ποιοι δρόμοι, ακόμα και αυτοί που στοίχησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να οδηγήσετε σε δρόμους των 6, 8 και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εγνατία οδός, Ιόνια οδός κτλ. Δρόμοι είναι σκοτεινοί. Η Ελλάδα έχει παράδοση σε αυτό. Εμείς εδώ είπαμε ότι αυτό θα το ανατρέψουμε στα νησιά μας. Και στην ΚΟ αυτή τη στιγμή αυτό το έργο που υλοποιούμε, τι είναι? Είναι το μεγαλύτερο συνεχόμενα φωτισμένο, όταν τελειώσει, επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι αυτό το έργο. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Πάρα πολλές. Γιατί? Δεν ξέρω αν πια και το γιατί έχει νόημα να το εξηγούμε. Γιατί ειδικά το τελευταίο χρόνο, γιατί μετά την πανδημία, όπου εκεί επικρατούσε η αντίληψη ότι όλοι έχουν το φόβο εκτός από εμάς και τους συνεργάτες μας, ότι όλοι κινδυνεύουν από αυτό το φοβερό ιό εκτός από εμάς και τους συνεργάτες μας, όπου εμείς έπρεπε να λειτουργούμε με καμία διακοπή, αμέσως μετά έχουμε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο, την πολιτική κρίση που έφερε την ενεργειακή κρίση, που έφερε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και πάρα πολύ αναστάτωση σε όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε χάσει κανένα έργο και δεν θα χάσουμε και αυτό. Είναι όλα τα έργα ζωντανά και όλα θα παραδοθούν. Μπορεί να έχουν καθυστέρηση, αλλά όλα τα έργα θα παραδοθούν. Ακούω για την καθυστέρηση σε αυτό το έργο και απαντώ. Αυτοί οι αιώνες που προηγήθηκαν μέσα στο σκοτάδι φαίνεται δεν πείραξαν κανένα από αυτούς που σήμερα επιτίθενται για τους μήνες της καθυστέρησης. Η ζυγαριά έχει δεκαετίες και μήνες. Αυτοί που στέκονται στους μήνες, νομίζω ότι είναι εύκολο για τον καθένα να καταλάβει και τα κίνητρά τους. Και τα κίνητρά τους. Συνήθως, βέβαια, κάποιοι από αυτοί, μάλλον ένα ποσοστό από αυτούς, προέρχεται και από αυτό το πολιτικό προσωπικό που επί δεκαετίες ήταν χαρούμενο με το σκοτάδι. Ήταν χαρούμενο με το σκοτάδι. Τώρα ενοχλούν οι μήνες. Ένα κομμάτι του έργου που έχει ήδη ολοκληρωθεί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ στενάχωρο. Και ήταν ένας από τους λόγους που θέλαμε να έρθουμε εδώ να το δούμε. Ήταν ότι ένα κομμάτι έχει ολοκληρωθεί. Σημαντικό. Αλλά δεν έχει ανάψει. Είναι σκοτεινό. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν έχει ανάψει το δίκτυο αυτό. Και χθες λοιπόν ήταν ένα κεντρικό θέμα στη συζήτησή μας με τον κύριο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του στο Δημαρχείο. Είναι από αυτά τα πολύ ελληνικά πράγματα που μας τραυματίζουν. Η πολεοδομία του Δήμου της ΚΟ δεν μας εξέδωσε και εξακολουθεί να μην μας εκδίδει ένα απλό χαρτί, εντελώς τυπικό, που στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ζήτημα μιας πολύ απλής επαφής μεταξύ δύο σοβαρών δημοσίων υπηρεσιών, που λέει ότι αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, πάνω στο έρισμα του δρόμου, παραλαμβάνω, το έργο αυτό υλοποιείται στο έρισμα του δρόμου. Δεν αγγίζει καμία ιδιοκτησία άλλη. Όλο το έργο. Παίρνει μία βεβαίωση από την οικία πολεοδομία που λέει ότι αυτό το έργο στερείται της υποχρέωσης έκδοσης οικοδομικής άδειας και με αυτό πάει και ηλεκτροδοτείται. Πάει στον άλλο αρμόδιο για την εργασία αυτή φορέα και ηλεκτροδοτείται. Αυτό στικό δεν έγινε. Και έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό διάστημα με έργο ολοκληρωμένο μετά από πάρα πολύ κόπο χρόνια και το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον κύριο Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αβρίθη, οι οποίοι χθες όταν
γιατί χθες το πληροφορήθηκαν και αυτοί αυτό το θέμα, είπανε ότι άμεσα θα το δουν, γιατί αυτό που έγινε δεν είναι σωστό. Ξαναλέω, καμιά φορά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, μπορεί να είναι υπερβολικός ζήλος, εγώ θα πω ότι είναι μια πολύ ελληνική ασθένεια αυτή, δυστυχώς, αλλά φτάσαμε στο σημείο να είναι η ίδια η περιφέρεια, ένας φορέας ο οποίος έχει δώσει αυτή τη μάχη για αυτό το έργο, να μην φωτίζεται έργο δρόμος σε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που το νησί είχε κόσμο, να είναι τελειωμένο και η πολεοδομία του Δήμου ΚΟΣ να μην δίνει τη βεβαίωση ότι αυτό στερείται έκδοση της ανάγκης να βγάλει οικοδομική άδεια. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι τόσο τυπικό, τόσο απλό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι θέμα μιας ή δύο ημερών. Και εδώ είναι κάτι μήνες που δεν καταλαβαίνω ποιος ψάχνει να βρει τι για να εμποδίσει τι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Και ξαναλέω, ευχαριστώ τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο γιατί, για την κατανόηση που έδειξαν χθες και δεσμεύτηκαν ότι το θέμα αυτό θα το κοιτάξουν. Λοιπόν, το έργο αυτό εμείς θέλουμε η καινούργια τουριστική περίοδος το αργότερο να μας έχει βρει να είναι στο σύνολό του ολοκληρωμένο και ελπίζω να έχει ο Θεός φωτίσει και τους ηθήνοντες της πολεοδομίας του Δήμου ΚΟ να έχουν δώσει και τη βεβαίωση ότι δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια ο στήλος, να πάμε να το φωτίσουμε κιόλας. Έτσι, απλά πράγματα. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε στην έξοδο ή στην είσοδο ανάλογα πώς κινείσαι, τον μεγάλο κόμβο που είναι στο αεροδρόμιο της ΚΟ. Αυτός είναι ένας κόμβος στον οποίο θέλουμε να αναμορφώσουμε. Θέλουμε να αναμορφώσουμε με έναν τρόπο που να είναι από τις πρώτες και τελευταίες, πρώτες όταν φτάνει, τελευταίες όταν φεύγει ένας επισκέπτης του νησιού, από τις τελευταίες, πρώτες ή τελευταίες, επαναλαμβάνω, ωραίες εικόνες. Έχουμε εκπονήσει τα σχέδια, εμείς μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, θα έχουμε δώσει ακριβή περιγραφή στον ανάδοχο, στον εργολάβο δηλαδή, ο οποίος χθες ήταν μαζί μας εκεί, ήταν και οι συνεργάτες μας μηχανικοί και της ΚΟ και της Ρόδου, ο προϊστάμενος, οπότε και ο εργολάβος και νομίζω ότι και αυτό με την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου έχουμε το χρόνο να μπορέσουμε και να παρουσιάσουμε εκεί έναν κόμβο όπως πρέπει να είναι και όπως αξίζει και στη φήμη και στην ιστορία και στη φήμη και στην οικονομία του νησιού. Και όπως ταιριάζει και σε ένα υπέροχο πια, έτσι, υπέροχο πραγματικά αεροδρόμιο που σήμερα εκεί κοσμεί νομίζω ίσως το καλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, σίγουρα, το αεροδρόμιο της ΚΟ. Επαναλαμβάνω, 14 Νοεμβρίου εμείς δίνουμε τις τελικές εντολές, κάποιες λεπτομέρειες και θέλαμε να τις δούμε επί τόπου, με τους μηχανικούς της ΚΟ, με τους μηχανικούς της Ρόδου και με τον ίδιο τον εργολάβο και εμείς τα είδαμε όλα, οπότε τα κλείνουμε πια και στα χαρτιά τις τελικές λεπτομέρειες και για την αισθητική του χώρου και για τη λειτουργία του χώρου, όλου αυτού του κόμβου και το 2023 με την ενέλεξη της περίοδου και εκεί θα έχουμε έναν κόμβο απολύτως σύγχρονο. Να πω ότι δύο μεγάλα θέματα πολιτικά. Το ένα έχει να κάνει με μια μεγάλη πρωτοβουλία που πήραμε σαν περιφέρεια με το θέμα της στέγασης. Το housing το λεγόμενο. Λείπουν σπίτια σε όλα μας τα νησιά. Λείπουν σπίτια στα οποία θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να στεγαστούν. Και αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα. Αφορά όλα τα νησιά, προφανώς αφορά και την ΚΟΚ. Και πήραμε μια μεγάλη πρωτοβουλία. Σαν περιφέρεια, μετά πήγαμε στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του Αιγαίου και το κουβεντιάσαμε, καταλήξαμε και από κοινού έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι η οποία είναι, επαναλαμβάνω, και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού για το πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε το θέμα της στέγης, το housing. Είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Να πω εδώ ότι σε δύο νησιά της περιφέρειάς μας, στην Σαντορίνη και την Μύκονο, εκπονούνται αυτή τη στιγμή ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Πρέπει να βάλουμε μία τάξη
σε όλη αυτή τη συζήτηση, τη μεγαλύτερη δυνατή τάξη. Και εκπονούνται με διαδικασίες εξπρές από το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ήμασταν εκεί και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Θέλω να πω εδώ ότι κανένα νησί δεν θα μείνει πίσω. Η ΚΟΣ είναι απόλυτη προτεραιότητα με τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο έχει ήδη βγει στον αέρα. Ξαναλέω, έχει ήδη βγει στον αέρα. Η εκπόνηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου της ΚΟΣ, ο φορέας είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά όλα αυτά τα παρακολουθούμε, γιατί επαναλαμβάνω, ζούμε αυτήν ακριβώς την εποχή που σηκώνουμε ένα χαλί μετά από δεκαετίες που έχουν κρυφτεί από κάτω πράγματα και λέμε τώρα θα τα σκουπίσουμε όλα. Λοιπόν, ό,τι περισσότερο μπορούμε. Μεγαλύτερη δυνατή τάξη, το καλύτερο δυνατό νοικοκυριό, με το καλύτερο δυνατό σχέδιο. Και ξαναλέω, νομίζω τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή που η ζωή συνολικά έχει στα νησιά, με τα όσα επιμέρους και σημειακά ζητήματα υπάρχουν και αυτά είναι απολύτως αναγνωρίσιμα, αυτό είναι η ζωή όμως, στο σύνολό τους, επαναλαμβάνω, τα νησιά αυτή τη στιγμή είναι ένας φορέας ελπίδας και αισιοδοξίας για τη χώρα συνολικά, προφανώς πρωτίστως για τους κατοίκους τους και τους επισκέπτες τους. Νομίζω και η τελευταία απογραφή του 2021 έχει δείξει ότι γιατί ένας βασικός δείχτης ευημερίας στον δυτικό κόσμο είναι η εξέλιξη του πληθυσμού. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το Νότιο Αιγαίο έχει αποδείξει ότι τα τελευταία χρόνια είναι ένας τόπος που θέλει κάποιος να ζει. Θέλει κάποιος να ζει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά επιτέλους, το να είναι και η μοναδική περιοχή της Ελλάδας, η μοναδική περιφέρεια της Ελλάδας με αύξηση πληθυσμού, νομίζω ότι από μόνο του κάτι λέει. Πολλά. Πάρα πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με περισσότερα από αυτά που έχω να πω, που είναι πάρα πολλά, αλλά το επόμενο διάστημα θα τα λέμε συχνά ή πιο συχνά, αν θέλετε, γιατί κάποια πράγματα θέλουμε να τα τελειώσουμε μέσα στην περίοδο που την προσεχή. Και θα χαρώ να απαντήσω σε ό,τι ερώτηση ή πληροφορία θέλετε εσείς. Όσο αφορά το θέμα του οδικού δικτύου, γιατί έχουμε κάνει επανειλημμένες συνεντεύξεις και με τον κύριο Έπαρχο και με τον κύριο Κρητικό και την Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Χαλκιδιό, και πραγματικά μου προκαλεί αληθινή εντύπωση να μην έχουμε φωτισμό και να μας λέτε τώρα ότι όλο αυτό συμβαίνει, διότι ένα έγγραφο από μια υπηρεσία του Δήμου δεν έγινε. Δεν ξέρω ακριβώς το διάστημα, είπατε κάποιους μήνες συμβαίνει αυτό, αλλά τόσο από την πλευρά Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο. Δεν υπήρχε, γνωρίζω και από δικές σας συνεντεύξεις και από τον Δημάρχο ότι η συνεργασία σας είναι πολύ καλή με τον Δήμο της ΚΟ. Αλήθεια. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση γιατί κάποιος είτε από την πλευρά του Δήμου είτε και από τους συνεργάτες δεν θίχτηκε αυτό το θέμα ώστε αυτή βεβαίωσε να πάρθει πιο άμεσα. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε κι εσείς δυστυχώς και στην Ρόδο πριν λίγα 24 ώρα έχουμε φτάσει 27 νεκρούς από θανατηφόρα και νομίζω ότι όλο αυτό ενισχύει και την ανασφάλειά μας στο θέμα το αν είναι εντάξει το οδικό δίκτυο, αν είναι ο φωτισμός. Μια διευκρίνηση λοιπόν γι' αυτό, για το θέμα της βεβαίωσης. Τι διευκρίνηση χρειάζεστε, σε τι επίπεδο, τι παραπάνω θέλετε να σας πω. Η διευκρίνηση σε τι συνίσταται, πείτε μου. Εννοώ για την βεβαίωση αυτή. Αν έγινε, από ποιον δεν έγινε αντιληπτό, έτοιμα. Από το Σεπτέμβριο έτοιμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου να εκδώσει η πολεοδομία της ΚΟ ένα χαρτί που λέει τι. Το έργο αυτό που υλοποιείται από εσάς δεν έχει υποχρέωση, έκδοσης οικοδομικής άδειας. Ο στήλος οδοφωτισμού δεν θέλει αυτό. Με αυτό το χαρτί πηγαίνεις στην ΔΕΗΑ, ΔΕΔΙΕ, πώς λέγεται κτλ. Και παίρνεις το ρεύμα. Αυτό. Αυτό. Σε όλη την Ελλάδα αυτό είναι... Το τυπικό είναι ποιηκές. Πιο τυπικό δεν γίνεται να είναι κάτι, έτσι. Και εδώ έγινε πυρηνικό ζήτημα. Κάποιοι θέλουν να κάνουν αυτοψία. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα κάνεις αυτοψία. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μπορεί να έχουμε χτίσει καμιά αποθήκη, καμιά βίλα δίπλα στο στήλο. Δεν καταλαβαίνω τι νομίζουν κάποιοι. Δηλαδή αρχίζουμε λίγο και... Εντάξει, τώρα το κουράζουμε, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω. Δήμαρχος και χθες και ο αντιδήμαρχος το κατάλαβαν και είπανε okay, δεν πατάμε το κουμπί αμέσως. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο. Να έχεις τόσο καιρό να βρεις τα λεφτά, να το μελετήσεις, να δημοπρατήσεις, να περάσεις τα εφετεία, τις προσφυγές, να υπογράψεις σύμβαση,
να βρεις τα χρήματα, να έρθει η πανδημία, να αρρωσθενήσουν οι τεχνικοί, να γυρίσουν αρνητικοί, να χαθούν τα λεφτά, να ξανάρθουν τα λεφτά, να γίνουν ανατιμήσεις. Αμαρτία από το Θεό πια. Αν ένα κομμάτι που έχει ολοκληρωθεί μεγάλο, ας φωτιστεί. Έτσι, δώσε ένα χαρτί, δεν θέλει οικοδομική άδεια. Τώρα μην το φτώνουμε πια. Έχει και όριο η υπομονή όλων. Το ερώτημά μου το βασικό έχει να κάνει με το σε λίγη ώρα θα παρευρεθείτε στο ναι, Πλατάνη. Πόσο σας ικανοποιεί αυτό το γεγονός που βρίσκεστε εδώ στο νησί για αυτό το έργο. Καταρχήν να σας πω κάτι. Να σας πω ότι με ικανοποιεί. Δεν το κάνει καμία άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα αυτό που κάνουμε εμείς. Καμία άλλη περιφέρεια δεν το κάνει. Καμία άλλη περιφέρεια δεν εκτελεί έργα που δεν είναι αρμοδιότητά της και σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο, σε τέτοιο εύρος. Λοιπόν, Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή και Πλατάνη. Μου λέει κάποιος συμπολίτης μας σήμερα το πρωί, περπατάω στο κέντρο. Περιφερειάρχη, μου λέει, τι θα γίνει, θα τελειώσουν οι ναοί. Λάκου, έλα να σου πω. Μόλις περιέγραψες μόνος σου, για ποιο λόγο δεν το κάνει κανένας άλλος περιφερειάρχης αυτό. Και είμαι ο μόνος που το κάνει στην Ελλάδα. Εσύ το περιέγραψες. Ξέρεις γιατί. Αυτός ο συμπολίτης που έκανε το πρωί αυτή τη συζήτηση είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος. Λέω, να σου πω γιατί. Γιατί το πολιτικό μοντέλο της Ελλάδας της μεταπολιτευτικής είναι το εξής. Θέλει ένας πολιτικός να πάρει, να κερδίσει από κάτι. Δεν πάει να το φτιάξει. Πολύ περισσότερο δεν έχει και καμιά ευθύνη και καμιά αρμοδιότητα. Στέκεται πάνω στα ερείπια και καταγγέλει. Το ανάλγει το κράτος, τον ένα, τον άλλο κτλ. Και μετά βγαίνει κάτω και είναι ήρωας. Και περπατάει και λέει πως τους τάπες, ωραία τους. Είναι ήρωας. Όχι, αυτό δεν είναι η περιφέρεια του Αιγαίου. Αυτή η περιφέρεια του Αιγαίου είναι ο οργανισμός που λέει έχω πλάτες και σηκώνω βάρη. Όχι τα δικά μου, κι άλλων 10, κι άλλων 20, κι άλλων 50. Εντάξει. Και ψάχνω πάντα να είμαι στην πλευρά της λύσης, να βοηθήσω όσο μπορώ. Αυτά είναι τρία υπέροχα παραδείγματα. Να σας πω άλλα εκατοντάδες, αλλά δεν είναι της ώρας. Είναι τρία υπέροχα παραδείγματα. Με χρηματοδοτήσεις που δεν μας ήρθαν από πουθενά. Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή, Πλατάνη. Ίδιοι πόροι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Τελεία. Ίδιοι πόροι, ξέρετε τι σημαίνει. Οι ίδιοι πόροι μας είναι πολύ λίγα χρήματα. Είναι ακροτηριασμός. Έμπερες. Κάνα παράπονο από εμάς. Χαρούμενοι είμαστε. Χαμογελαστοί και περήφανοι είμαστε. Δεν πειράζει. Μπορεί να δώσαμε όλους τους ίδιους πόρους μας. Σε ένα από τα 60 νησιά. Δεν πειράζει. Το καθήκον μας κάναμε. Χαρούμενοι, χαμογελαστοί και περήφανοι. Όλοι, όπως μας βλέπετε. Έτσι. Και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι που δεν είναι από εδώ. Και σου λέει τι κάνεις με τα λεφτά και τα πατσιστικό. Αυτά τα λίγα, τον ίδιο πόρο. Ρωτήστε τους 4 εκπροσώπους στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παράταξης μου, απτικό. Κανένας δεν σε κάνει. Ίσα-ίσα, όλοι πάνε με αγάπη. Με αγάπη. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση να είσαι στο υπεύθυνο κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Ορίστε. Συνεχίσουμε. Κύριε Περιφερειάρχα, πριν μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, ο Δήμαρχος Κώ είχε μια συνέντευξη τύπου για τις κυκλοφοριακές μελέτες σε όλο το μήκος του νησιού. Mm-hmm. Βέβαια, μιλήσαμε για την πόλη της Κώ περισσότερο, γιατί είναι mm-hmm. πιο έτοιμη από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Και είπε ότι στο συνεταιρισμό, στον επαρχιακό πάνω, έχει γίνει μια πρόταση για να γίνουν εκεί 2 κόμβοι και να φύγουν. Ναι, ένα διπλό κόμβο. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε, επειδή είναι αρμοδιότητά σας προφανώς, έτσι. Όχι, αν ισχύει, προφανώς και ισχύει, αλλά αν θα ξεκινήσει κάποιο έργο, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει, μια. Μας το έχει θέσει ο Δημαρχός. Συγγνώμη, σας διακόπτω, να κάνω μια διευκρίνηση. Από το Σεπτέμβριο και μετά, είπατε, για το νέο οδοφωτισμό στο επαρχιακό δίκτυο. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μπορείτε να μας πείτε γιατί ένα χρόνο, 1,5 χρόνο τώρα, σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού δικτύου, που είναι ο παλιός φωτισμός, δεν υπάρχει φως. Αν γίνεται να. Σε ποια αναφέρεστε. Δηλαδή, πριν τις πόρτες, έξω από το αεροδρόμιο. Βλάβες υπάρχουν. Βλάβες υπάρχουν και αντιμετωπίζονται στο ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά το συνεταιρισμό, ο Δήμαρχος μας έθεσε υπόψη μία σκέψη, θα την πω, ούτε προμελέτη δεν είναι ακόμα, για ένα διπλό σύστημα κόμβων
εκεί, που είναι εκεί που είναι τώρα στο συνεταιρισμό, για να φύγουν και τα φανάρια. Και είπαμε το εξής. Σήμερα κιόλας, από το πρωί, έχουν πάει εκεί τεχνικοί δικοί μας, μαζί με τον ανάδοχο ενός μεγάλου έργου που είναι παρέμβαση στο οδικό δίκτυο στο νησιά μας. Έχουν πάει εκεί για να δούνε αυτό ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι το μελετητικό, να δούμε αν η λύση αυτή είναι εφικτή, εφαρμόσιμη. Πολύ σύντομα θα έχουμε απάντηση. Είπαμε χθες και στους συνεργάτες μας τεχνικούς, έχουμε πάρει το draft, το πρόλιο, το προσχέδιο από τον κύριο Δήμαρχο και είπαμε όσο πιο σύντομα μπορούν να μας δώσουν μια απάντηση κανένα μήνα, ενάμιση μήνα, αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και θα το εφαρμόσουμε άμεσα. Δηλαδή, αρχές του 23, αρχίσουμε αν γίνεται να το κατασκευάζουμε κιόλας. Να πω κάτι για το οδικό δίκτυο. Ένας συμπολίτης μας, μία ανθρώπινη ζωή, είναι μία αδιανόητη απώλεια. Μία και η μία ανθρώπινη ζωή είναι αδιανόητη απώλεια. Η ευκολία με την οποία στοχοποιείται το οδικό δίκτυο σε μας, στην περιοχή μας, είναι εντυπωσιακή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο όπου η ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων εκμηδενίζεται. Μηδενίζεται. Εκατοντάδες εισαγγελείς δικάζουν ανθρώπους καθημερινά. Και αυτοί σέρνονται στα δικαστήρια καθημερινά. Κατά συρροή. Να ξέρετε, και αυτόν η ζωή έχει αξία. Οδικό δίκτυο δεν έχουμε μόνο εμείς. Δρόμοι ευτυχώς δεν υπάρχουν μόνο σε εμάς. Δρόμοι υπάρχουν παντού. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δρόμοι. Επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Και το λέω ταπεινά αυτό. Γιατί δεν θέλω τώρα να πω και προφανώς δεν το κάνω πάνω σε δίπλα ή πάνω σε ανθρώπινο πόνο. Ποτέ δεν έχω κάνει τέτοια πολιτική. Ποτέ δεν έχω κάνει πολιτική πάνω σε ανθρώπινο πόνο. Και είμαι αυτός ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είπα όταν ανέλαβα, παράδειγμα, κοινωνικά παντοπολία. Κάποτε ή σε άλλα μέρη της χώρας, παρένθεση λοιπόν εδώ για το οδικό δίκτυο, θα ξαναγυρίσω, εκατοντάδες τόνοι δελτίων τύπου και φωτογραφιών από κοινωνικά παντοπολία έχουμε αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικών παντοπολίων στην ιστορία των νησιών. Και έχουμε το μακράν μικρότερο πλέγμα δημοσιοποίησης της δράσης τους. Δεν διαφημίζεται ο ανθρώπινος πόνος και δεν κάνεις πολιτική πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Και το λέω αυτό για να πω ότι όχι, δεν το κάνω στο οδικό δίκτυο γιατί δεν με συμφέρει, γιατί θα πει κάποιος. Όχι, υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές δράσεις στις οποίες με συμφέρει και δεν το κάνω. Και είναι ζήτημα να βρείτε 2-3 φωτογραφίες δικές μου στα τόσα χρόνια που να έχω περάσει από εκεί. Που περνάω συνέχεια. Αλλά αυτό είναι έξω από την όποια επικοινωνία. Λέω λοιπόν, ωραία είναι να λέμε κάθε μέρα θέλουμε καλύτερο οδικό δίκτυο. Προφανώς και θέλουμε καλύτερο οδικό δίκτυο. Πάντα θέλουμε καλύτερο οδικό δίκτυο. Θέλετε να ταξιδέψουμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα να δούμε το επαρχιακό οδικό δίκτυο? Θέλετε? Θέλετε να το δούμε και να δούμε ποιοι είμαστε εμείς και πού είμαστε? Μάλιστα. Μου λένε οι δείκτες. Ποιοι είναι οι δείκτες? Θέλετε να δούμε τους δείκτες των νεκρών σε όλη την Ελλάδα? Λέει είστε πρώτοι. Είστε? Δεν είστε. Δεν είμαστε πρώτοι. Ξέρετε πώς βγαίνει ο δείκτης ο στατιστικός? Θέλετε να σας πω πώς βγαίνει?
δική μου επικοινωνία με το Πολυτεχνείο Κρήτης που βγάζει το δίχτυ. Λέω, πώς βγάζετε το δίχτυ? Λέει, παίρνουμε τον αριθμό των θυμάτων και τον πολλαπλασιάζουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μέχρι να πιάσει το εκατομμύριο. Δηλαδή, πόσοι είναι στην ΚΟ, ποιος είναι ο πληθυσμός, 30.000. 35. Πόσο θέλει για να πιάσει το εκατομμύριο, 30. Αν λοιπόν στην ΚΟ χτυπά ξύλο έχει σε μια χρονιά 5 νεκρούς, λέω ένα νούμερο στην τύχη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης το πολλαπλασιάζουν επί 30. Και μπαίνεις στον πίνακα με 150 νεκρούς. Για εξηγήστε μου. Για εξηγήστε μου το αυτό. Λέει, πρέπει να είναι ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο τι? Μόνιμους κατοίκους. Με τα νησιά έχουν μόνιμους κατοίκους. Έχουν. Πότε θα τα βρεις με 30.000? Θα βρεις ποτέ αυτό το νησί με 35.000 πάνω? Δεν θα έρθει 14 Αυγούστου να μετρήσει κανείς πόσο είναι ο πληθυσμός εδώ? Σοβαρολογούμε τώρα? Τι λέτε? Τι συζήτηση είναι αυτή? Δηλαδή, στη Ρόδο, τι θα κάνεις? Το πολλαπλασιάζεις επί 6, από το 100, επί 7, από το 130.000 στο εκατομμύριο. Ωραία. Και στη Λέρο, με πόσο θα το πολλαπλασιάσεις? Για πες μου, που είναι 8.000. Μέχρι να πιάσεις το 1 εκατομμύριο, τι είναι, επί 120. Δηλαδή, έχεις 2 νεκρούς, μπαίνεις στον πίνακα με 240. Και λέει, είναι πρώτη στο νότιο ήλιο. Καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε λίγο ρε παιδιά. Εντάξει. Πολλαπλασιάστε το μέσο χρειάζεται. Λοιπόν, ξανά. Όχι πολιτική πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Αλλά. Πάμε λίγο ξανά στο δικό δίκτυο. Εμάς δεν θυμάμαι να μας ζήτησε κανένας φωτισμό. Έχω ακούσει τα σχολιανά μου. Σωστά όλα θα πω εγώ. Αυτό, εκείνο, το άλλο, κάντε. Χρηματοδοτήσεις είναι πάνω στο τραπέζι. Όλα είναι στο διάβια. Μπορεί κανένας να δει και να μου πει πότε στην ιστορία υπήρξε μεγαλύτερη αντεπίθεση, μεγαλύτερη επίθεση, μεγαλύτερη εκστρατεία, πείτε το όπως θέλετε, με τόσο μεγάλη χρηματοδότηση για οδικό δίκτυο στα νησιά? Πότε? Εχθές με πήγαν οι συνεργάτες μου σε μια περιοχή Κοναριό. Λοιπόν, δύο κάτοικοι της περιοχής. Ένας, νομίζω, και πρόεδρος. Πρόεδρος. Ένας πρόεδρος. Λέγω, πάνω από 20 χρόνια είχε να γίνει κάτι εδώ πέρα. Λέω, μου φτάνει αυτό, δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περιοχή-περιοχή. Έχουμε αυτή τη στιγμή τελειώσανε 3, 4, 5, ούτε ξέρω πόσες, τις πινακίδες, αυτό, εκείνο, το άλλο. Δύο νέα έργα μεγάλα. Τα 2 και 2,5-4,5 εκατομμύρια που δεν ξεκίνησαν ακόμα, τώρα ξεκινάνε. Και τελειώνει το ένα και αρχίζει το άλλο. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι αποτέλεσμα. Έφερε ο πελαργός τα λεφτά, έφερε ο πελαργός τα έργα και τυχαίνει και τελειώνει το ένα και αρχίζει το άλλο. Κάποια διοίκηση δουλεύει με συνέπεια. Και όταν έχει ένα έργο σε εξέλιξη, δεν μένει στις δάφνες της και λέει: εγώ έκανα αυτό, όχι, εγώ έκανα αυτό, και τώρα θέλω το επόμενο, και μετά θέλω το επόμενο, και θέλω το επόμενο. Και όπως έρχονται οι χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ευτυχώς τώρα αυξάνονται, και με κάποιο τρόπο αυξάνονται, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα ο οποίος να σου δίνει λεφτά έτσι, πάρε για να έχεις. Πρέπει να πας, να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και τα λοιπά. Να διεκδικήσεις, όπως λέμε. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνουμε με τις κάμερες αναμένες. Αυτή είναι μια δουλειά που την κάνουμε ως αίσθημα καθήκοντος και το αποτέλεσμα έρχεται, φαίνεται. Λοιπόν, και οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο είναι αυτές που σχεδιάστηκαν, αυτές που δημοπρατήθηκαν. Έχει καθυστέρησει ένα έργο γιατί οι διαγωνιζόμενοι έχουν στα δικαστήρια με τις προσφυγές τους, τις επιτροπές προσφυγών ή στα εφετία ή μετά. Αυτό είναι κομμάτι του δικαιακού μας συστήματος. Μου λένε κάποιοι, καθυστέρησε το έργο. Όχι, όταν είναι από προσφυγές, εγώ είμαι χαμογελαστός. Γιατί είσαι χαμογελαστός? Το έργο καθυστερεί. Δεν καθυστερεί γιατί μας τα ανίκανοι. Το έργο καθυστερεί γιατί το νομικό περιβάλλον της χώρας, το σύνταγμα αυτής της χώρας, δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν μια. Να ασκήσουν κάποια δικαιώματα. Γι' αυτό είμαι χαμογελαστός. Γιατί ζω σε μια χώρα η οποία έχει κανόνες ανοιχτούς, δημοκρατικούς, και γιατί τα έργα πια δημοπρατούνται με πάρα πολύ, με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα σε όλα τα επίπεδα. Είναι διαδίκτυο τα πάντα, είναι μέσα από το διαδίκτυο οι διαδικασίες. Να χαρά.
Λοιπόν, στο δικό δίκτυο αυτή τη στιγμή και παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, αλλά και αυτές που υλοποιούνται και αυτές που έχουν δημοπρατηθεί και σχεδιάζονται σε όλα μας τα νησιά. Και εγώ δεν ξεχωρίζω κανένα νησί εδώ, είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει γίνει ποτέ. Και κλείνω λέγοντας ξανά αυτό, με πολύ σεβασμό στον πόνο τον ανθρώπινο, δεν στοχοποιούμε σε κάθε ατύχημα εύκολα, αβίαστα το δικό δίκτυο. Αυτό έχει γίνει εκατοντάδες χιλιάδες φορές δημόσια και στα δικαστήρια. Οι αρμόδιοι αθωώθηκαν. Εδώ δεν είδα όμως κανένα σχόλιο. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά και βγήκαν από το δικαστήριο έχοντας αποδείξει ότι το δικό δίκτυο ήταν σε εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές. Δεν ξέρω τις μία ή δύο που ενδεχομένως δεν έχει γίνει, αλλά στο 99,99% των περιπτώσεων αυτό έχει γίνει. Αν θέλει κάποιος συμπολίτης μας να γυρίσει και να πει «Α, ξέρετε, τα δικαστήρια είναι διαβρωμένα», ας το πει και αυτό να τελειώνουμε. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω που πρέπει να φτάσει αυτός ο κανιβαλισμός. Δεν ξέρω που πρέπει να φτάσει αυτός ο κανιβαλισμός και δεν ξέρω αν έχει ένα όριο. Αν πατάμε κάπου όταν στο δημόσιο διάλογο κρατάμε ένα τετραγωνικό γης σταθερό να μπορούμε να συναντηθούμε σε μια συζήτηση. Υπεύθυνα όμως, υπεύθυνα. Αν κρατάμε, αν δεν το κρατάμε και αυτό, okay, εντάξει, δεν υπάρχει. Κανιβαλισμός, όποιος επιζήσει, ας ασκήσει δίκηση. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ως διαδικασία μέσα στην κοινωνία αυτό, έτσι. Μπορούμε να... Ό,τι θέλετε. Στάφη, θέλεις κάτι, έχω μια ερώτηση απλή. Ναι. Ό,τι θέλετε και για όποιο θέμα θέλετε. Κύριε Περιφερειάρχα, εκ μέρους του Κος TV, θα ήθελα να θίξω το γεγονός ότι είναι αλήθεια ότι στην ΚΟ τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν γίνει γενναίες παρεμβάσεις και στο δικό δίκτυο αλλά και σε άλλους κομβικούς τομείς. Βέβαια, υπολείπονται ζητήματα που απαιτούν λύσεις και ενδεχομένως να μην είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά να είναι κυβερνητικές λύσεις, όπως αυτές που απαιτούνται για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο στην ΚΟ αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ των τελευταίων χρόνων στα νησιά μας, φαίνεται ότι το έργο της περιφέρειας είναι γενναίο και ελπιδοφόρο. Και νομίζω ότι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, γιατί βρισκόμαστε και λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχετε υψηλή δημοφιλία και θα ήθελα έτσι να μας σχολιάσετε πώς αισθάνεστε και γι' αυτό, γιατί είναι ένα αποτύπωμα της κοινωνίας προς το πρόσωπό σας αυτό το δείγμα. Έχω όλα τα χρόνια που είμαι στην πολιτική, έχω μια αρχή, δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Τις διαβάζω κι εγώ, όπως τις διαβάζουν όλοι. Είναι μια φωτογραφία μιας περίοδου, μιας στιγμής, αλλά δεν τη σχολιάζω. Δεν σχολιάζω ποτέ. Θα το τηρήσω αυτό. Μ' αρέσει η δημοσκόπηση. Και την κάνω όσο πιο συχνά μπορώ. Περπατώντας. Την κάνω περπατώντας. Νομίζω ότι μπορώ πια και μυρίζομαι τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και το κάνω όσο πιο συχνά μπορώ σε όλα τα νησιά. Και είναι η καλύτερη, πρέπει να σας πω. Δεν σας πω ότι μυρίζομαι. Γιατί, όπως είπα, δεν σχολιάζω αυτές που δημοσιεύονται από τις εταιρείες που εξ αντικειμένου κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα σας πω και τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εισπράττουν και οι συνεργάτες μου, νομίζω. Και εγώ εισπράττουμε αυτή τη στιγμή ένα χαμόγελο από την κοινωνία. Ένα χαμόγελο που είναι αυτό που λέω ότι, κοίταξε, οι μάχες είναι 50, είναι 100, είναι 200, είναι 500. Τις κερδίσεις όλες. Μάλλον, αδύνατο, τις κερδίσεις όλες. Αλλά σου αναγνωρίζω ότι είσαι αγωνιστής, ήσουν παρόν. Και εμείς, είναι αλήθεια, είμαστε παρόντες σε όλες τις μάχες. Μάχες ακτοπλοϊκό, υγεία, ανεμογεννήτριες. Σαν ανεμογεννήτριες δεν είδα. Δεν βλέπω τελευταία. Τελευταία δεν βλέπω να σηκώνεται σκόνη. Ξέρετε γιατί δεν σηκώνεται σκόνη τελευταία? Γιατί κερδίσαμε. Γιατί κερδίσαμε. Και όταν φέρνουμε μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία, για τη ζωή, κατεβαίνει το θέμα. Κατεβαίνει. Γιατί οι δυνάμεις που κάνουν το θόρυβο είναι δυνάμεις αρνητισμού, είναι δυνάμεις κακομοιριάς και μιζέριας. Δεν είδα πουθενά της προηγούμενης εβδομάδας την κυβερνητική πρωτοβουλία
να χτιστεί το νομοσχέδιο να πάει στη Βουλή για να γίνουν offshore τα πάρκα των ανεμογεννητριών στα νησιά. Αυτή είναι πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Νοτιού Αιγαίου. Μάχη 4 ετών δική μας. Να πείσουμε την κυβέρνηση. Περάσανε κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων τα τελευταία χρόνια. Έχουν υπογράψει τα πάρκα των ανεμογεννητριών στα νησιά όλα τα χρώματα του κοινοβουλευτισμού. Να μην μας κάνουν τώρα τις κλαίουσες, έτσι. Λοιπόν, σήμερα η πρόταση, και εμείς καταλαβαίνουμε, εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, εμείς καταλαβαίνουμε τι θα πει να υπάρχει υπογεγραμμένη από τη δημόσια διοίκηση μια άδεια στα χέρια του ιδιώτη. Τι θα το κάνεις αυτό? Εμείς δεν το θέλουμε πάνω στις κορυφές των βουνών μας. Ωραία, τι θα το κάνεις? Έχει το χαρτί στα χέρια του, είναι υπογεγραμμένο. Τι θα το κάνεις αυτό? Εμείς δώσαμε πρόταση. Και αυτή η πρόταση υιοθετείται. Δεν είδα κουβέντα. Η αχτοπλοεία μας. Ήρθε πανδημία, ήρθε καταστροφή, ήρθε δημοσιονομικό κενό. Και η αχτοπλοεία μας ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας. Κουβέντα. Παθολόγος στο νοσοκομείο της ΚΟ. Και παιδίατρος και τα λοιπά. Μόνο αυτό. Είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι. Αλλά εδώ πάμε πάντα και λέμε, είχε 11 πληγές στο σώμα της, έχουν κλείσει οι 9. Έχει 2 ανοιχτές και τις πατάμε με όλη τη δύναμη μέχρι να πεθάνει. Έτσι. Δεν θα πεθάνει από 11 πληγές. Μισή να βρούμε, όλη την πίεση εκεί να την τελειώσουμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό λέω, το χαμόγελο, το εισπράτημα από την κοινωνία, είναι αγάπη, είναι ικανοποίηση και δόξα τω Θεώ μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Όπως εγώ, αυτό που χθες εισέπραξα μέσα στον Άγιο Νικόλο από το Σεβασμιότατο, δεν ξέρω, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είδα τα μάτια του βουρκωμένα, ένα ευχαριστώ μου είπε, με βουρκωμένα μάτια τελείωσε, δεν θέλω κάτι άλλο. Έχω δύναμη να πάω άλλα 5 χρόνια, έτσι, τουλάχιστον 10 χρόνια. Τέλος. Υγεία. Μεγάλο ζήτημα. Και ευχαριστώ που το θίξατε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει πάρα πολύ μεγάλη πλάτη στην υγεία. Πάρα πολύ μεγάλη πλάτη. Η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, θα πω εγώ. Και εδώ δεν θέλω, θα μιλήσω προφανώς ειδικά για την περιφέρεια, αλλά και η Δήμη. Και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλη πλάτη. Το νοσοκομείο της ΚΟΟ είναι μια περίπτωση πραγματικά μας ανησυχεί πολύ. Μας έχει δώσει και μας δίνει αγωνία. Τι γίνεται με αυτά τα κενά? Η μία προκήρυξη θέσης πίσω από την άλλη πάει άγωνη. Νομίζω πια ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα με την προκήρυξη. Θέλει πολύ βαριά όμως παρέμβαση θεσμική. Πρέπει να πάει στη Βουλή αυτό το οποίο θα δώσει την θετική έκβαση στο διαγωνισμό. Πρώτος διαγωνισμός, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος διαγωνισμός, άγωνος. Τι θα γίνει, θα μείνουμε από παθολόγο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ξανά όμως, επανάληψη του ίδιου διαγωνισμού. Όχι, δεν θέλει πια επανάληψη του διαγωνισμού. Πάει πόσες φορές έχει πάει άγωνος, τελειώσαμε. Και εδώ θέλω και ωραίες ιδέες, τα θεσμικά, κάποια κίνητρα, κάποια μόρια, εξέλιξη επιστημονική κτλ. Όλα καλά. Λεφτά πάνω στο τραπέζι θα μπουν. Λεφτά πάνω στο τραπέζι θα μπουν. Για μένα είναι λεφτά πια. Για μένα είναι λεφτά πια. Σε αυτά τα μέρη, με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τα ιδιαίτερα ζητήματα και αυτό το σερί, το ιστορικό των άγωνων προκηρύξεων, εδώ οι αμοιβές πρέπει να διαμορφωθούν με τρόπο που να είναι ελκυστικές και να συμμετέχει ο κόσμος. Εξαφνικά δεν έγιναν εκατομμυριούχοι όλοι οι γιατροί, δεν θέλουν να πάνε. Εντάξει, για τις άλλες περιοχές θέλουν να πάνε. Λοιπόν, από την πλευρά μας, για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, σπάσαμε ένα τείχος αδιαπέραστο στον ευρωπαϊκό κανονισμό και 208, νομίζω, παίζει μεταξύ 204 και 208 κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες που κάνουμε το report στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
γιατροί και νοσηλευτικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νησιά μας πληρώνεται από εμάς, από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Λοιπόν, και στικό. Συμμετέχει οικός αυτό. Συμμετέχει και οικός. 8 με 10 άτομα. Συμμετέχει και οικός. Το νέο νοσοκομείο, είμαστε εδώ, δέσμευση καθαρή, καθαρή. Το 23 θα κριθεί. Το 23 είναι ο χρόνος. Και χθες κουβέντιασα και με τον Δήμαρχο. Κουβέντιάσαμε με τον κύριο Δήμαρχο ότι τρέχει από την πλευρά του εκεί στην περιοχή που έχει επιλεγεί από το Δήμο το τοπικό ρημοτομικό. Και μάλιστα συζητήσαμε και σε ποια σημεία θα χρειαστεί μια θεσμική παρέμβαση, μια πολιτική πίεση μεγαλύτερη. Θα είμαστε στο πλευρό του το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί μέσα στο 23 θέλουμε να τρέξουμε το διοικητικό κομμάτι τη υλοποίηση πια του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟΜΟΣ. Ξαναλέω ότι νομίζω πια ότι στο αδιέξοδο αυτό πρέπει να μπουν πάνω αμοιβές τέτοιες, τόσο ελκυστικές, που να φέρουν τον κόσμο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον και να πει πάω στο τάδε νησί, στο τάδε, δεν είναι μόνο στην ΚΟΟΜΟΣ, πάω στο τάδε νοσοκομείο, πάω και αν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε κάποιο ορεινό μέρος, δεν μας θα το υποστηρίξουμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Παντού πρέπει να είναι καλυμμένες οι δομές υγείας με τον τρόπο που πρέπει να είναι. Σε επίπεδο εξοπλισμού, νομίζω ότι από πλευράς μας τουλάχιστον είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος ο προϋπολογισμός που έχουμε θέσει υπόψη στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για αυτό το πράγμα. Κύριε Περιφερειάρχα, με αφορμή και την ενεργειακή κρίση, υπάρχει στις προθέσεις σας κάποιο σχεδιασμός ανάλογο του προγράμματος στην νησίδα, ώστε να χρηματοδοτήσετε και να στηρίξετε τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παρόλο την καλή σεζόν βλέπουμε ότι συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα? Όχι, όχι, απαντώ ξεκάθαρα αυτό. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που στρογγυλεύουν όλα και τάζω πράγματα. Δεν το κάνω αυτό ποτέ. Το κομμάτι το ενεργειακό είναι τρομακτικό το μέγεθος. Με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσαν οι δικές μας χρηματοδοτήσεις να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, η μάχη που δίνουμε, γιατί συμμετέχουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, όχι φόρα, συνηθίζεται να λέμε στα ευρωπαϊκά φόρα, δεν είναι φόρα, εμείς είμαστε σε όργανα. Είμαστε σε επιτροπές. Ο Μιλών είναι μέλος της Επιτροπής Περιφερειών. Έχουμε θεσμικά όργανα στα οποία δίνουμε τη μάχη δίπλα στη χώρα μας, δίπλα στην κυβέρνησή μας, την όποια κυβέρνησή μας. Έτσι, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και δίνουμε τη μάχη αυτή, ώστε να έρχονται συνέχεια προγράμματα υποστηρικτικά. Όπως και στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχουν οδηγηθεί στο να αμβλύνουν αυτό το ενεργειακό κόστος. Παρακολουθούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι τα πράγματα πολλές φορές όπως δημόσια παρουσιάζονται στη χώρα μας, δηλαδή ότι ξέρετε είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε ουραγοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα που διακινείται στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες όπου η παρέμβαση του κράτους είναι σχεδόν μηδενική. Η χώρα μας, με τις όποιες δυνάμεις οικονομικές, δημοσιονομικές, έχει κάνει παρεμβάσεις και είμαστε εκεί και σε αυτό το κομμάτι ασκούμε αυτή την πολιτική πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε, ώστε να υπάρχουν πάντα. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ώστε να υπάρχουν πάντα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεση και των επιχειρήσεων αλλά και των οικοκυριών. Όσο θέλετε. Ένα από τα θετικά του διαδικτύου, κύριε Περιφερειάρχη, είναι επειδή σας ακολουθούμε κιόλας, ήταν πολλές αναρτήσεις που είχαν να κάνουν με την έλευση των επισκεπτών αναπτυσσμήτητα στα αρρωτικά τα νούμερα στο Νότιο του Αιγαίου. Σε μια χθεσινή συνέντευξη που είχαμε την αντιδήμα με την κυρία Βλάχου, μου είπε σε ερώτηση αν θα πάει πώς σε κάποιες εκθέσεις, που είπε ότι μέσω της περιφέρειας θα προσπαθήσει και το νησί μας να προβληθεί. Οπότε ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το φετινό πλάνο. Σε ποιες χώρες θα πάει το Νότιο του Αιγαίου? Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Ποιο ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλο, όχι το μόνο, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων προβολής ήταν η συμμετοχή σε εκθέσεις. Πηγαίναμε σχεδόν σε όλες.
τις τουριστικές και σίγουρα όσες μεγάλες, αλλά και πάρα πολλές και μικρότερες και εξειδικευμένες, θεματικές κτλ. Με τι χρήματα? Με χρήματα που ποτέ δεν μας έδωσε ο κρατικός προϋπολογισμός από κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομής πόρων σε ΟΤΑ. Τελεία. Όλα ίδιοι πόροι. Τι κάναμε? Τα κόψαμε? Όχι, δεν τα κόψαμε αυτά τα λεφτά. Η πανδημία μας πίεσε μια περίοδος που το να βρεθούμε και εμείς ακόμα ήμασταν μέσα από μια οθόνη, μας έστρεψε στο ψηφιακό περιβάλλον. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι πιστεύω εγώ, θα σας πω πολύ τίμια, πάρα πολύ ειλικρινά, ότι είχαμε κάνει λάθος. Λάθος σε τι? Έπρεπε νωρίτερα, και να μην περιμένουμε να έρθει η πανδημία να μας σπρώξει τόσο έτσι πιεστικά πια, πολύ νωρίτερα να έχουμε στραφεί, να έχουμε αλλάξει το μείγμα τουλάχιστον και με μεγαλύτερη ένταση να έχουμε περάσει στο ψηφιακό περιβάλλον. Το κάναμε αναγκαστικά μέσα στην πανδημία και σε αυτό λέω ότι το φταίξιμο το ρίχνω σε εμάς τους ίδιους. Αυτά που είδαμε, τα αποτελέσματα που είδαμε, είναι συγκλονιστικά. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Εντάξει, χτίσαμε μια υπέροχη ομάδα με πολύ σοβαρούς επαγγελματίες. Βάλαμε πάρα πολύ προϋπολογισμό. Δεν κάναμε περικοπή πόρων. Με πάρα πολύ προϋπολογισμό πάλι είμαστε εκεί. Είμαστε με πάρα πολύ προϋπολογισμό σε συνεργασίες με όλους τους tour operators, τους μεγάλους αεροπορικές εταιρείες. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν σκοπεύουμε να γυρίσουμε στις εκθέσεις. Καθαρές κουβέντες. Έχουμε παρουσία. Να το πω πιο σωστά. Δεν σκοπεύουμε να γυρίσουμε στις εκθέσεις με τον τρόπο που ήμασταν πριν την πανδημία. Με αυτόνομα δικά μας. Έχουμε μέσα στην εθνική αποστολή του ΕΟΤ, έχουμε μικρό τμήμα, πολύ μικρό τμήμα. Πολύ φτηνό. Δεν το ξεκαθαρίζω. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ. Γιατί έχει πάει όλος ο προϋπολογισμός, έχει πάει στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπου ξαναλέω, τα αποτελέσματα για αυτά που και εμείς είδαμε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πάρα πολύ μεγάλα. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Και για το 2023, να πω μια κουβέντα. Προφανώς έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Εγώ θα μου πούνε κάποιοι είναι πολύ νωρίς και τα λοιπά. Θα πω το εξής μόνο. Μέχρι τώρα, από όλες τις επαφές μας, από τους πολύ μεγάλους παίκτες της αγοράς, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από μετρήσεις πολύ αξιόπιστων συνεργατών μας, με τους καλύτερους συνεργαζόμαστε πια, έτσι δεν, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Δεν έχουμε κανένα αρνητικό, καμιά είδηση αρνητική. Αυτό έχω να πω. Για το χειμερινό τουρισμό όσον αφορά φέτος. Να πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι ο μαξιμαλισμός πια σε αυτή τη χώρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή το λέω πάρα πολύ μαλλιάρα. Δηλαδή δεν κάναμε με χειμερινό τουρισμό όταν το ρεύμα είχε για τζάπα. Και τώρα που για να ανοίξεις, για να πατήσεις το κουμπί, τρέμει το χέρι σου, θα πάμε να κάνουμε χειμερινό τουρισμό. Δηλαδή νομίζω ότι. Κάνουμε το σταυρό μας, να πούμε, δόξα τω Θεώ. Κάναμε μια χρονιά που έχει σπάσει το ρεκόρ και όλοι θέλουν να ξεκουραστούν. Ας το πούμε στους περισσότερους επαγγελματίες μας, να μας πούνε, παιδιά, αφήστε να ξεκουραστούμε για λίγο. Γιατί εμάς αυτό μας λένε τουλάχιστον. Εμάς αυτό μας λένε και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες.